Πού είσαι? Πού είσαι, ρε brother, έλα, σπίτι είμαι. Είμαι Εύωσμο, θα με κάνεις καμιά προπόνηση. Πάμε για να φάμε. Άντε, έλα. Είσαι Εύωσμο, ναι, ρε, εννοείται. Θα σε κάνω ένα cheat meal που δεν έχεις ξανακάνει ποτέ στη ζωή σου. Σε περιμένω, άντε. Έρχομαι, brother, έρχομαι τώρα, ναι. Και για αυτούς που δεν ξέρουν ποιος είναι αυτός που με περιμένει έξω από το γυμναστήριο μου, είναι ο Παναγιώτης Ραφαήλ. Ένας από τους πρώτους Έλληνες fitness YouTuber. Που πιστέψτε με, αν παρακολουθείτε τουλάχιστον 2 χρόνια YouTube, θα τον έχετε δει σίγουρα ή θα τον έχετε ακούσει. Ενεργός του χώρου του bodybuilding και αυτή την περίοδο βρίσκεται στον όγκο. Συμπτωματικά, μόλις βγήκα εγώ από τον όγκο και μετά από την προπόνηση καλλιστενικής που έκανε, που θα δείτε στο κανάλι του Παναγιώτη. Θα βάλουμε όσα περισσότερα κιλά γίνεται στο μονόζυγο για να μπορέσει να κάνει έλξη. 2. Πάμε. Άλλο ένα. Πάμε! Πάμε, πουλ. Του έβαλα να μου μάθει μερικές πόζες και πώς να τις κάνω πιο σωστά. Πριν πάμε να φάμε το επικό cheat meal. Βάζεις χέρια, ανοίγεις και έρχεσαι λίγο πάνω. Τι γίνεται, ρε, φύγει την πλάτη μου, ρε. Ναι. Ο αγαπημένος μου του μάσπιλας μπορεί να είναι αυτό. Αυτό. Δείχνεις όλους τους ζουμιές σου, σφίγγεις τα πάντα. Α, καλή πόζα αυτή. Ναι. Άμα ένα κομμάτι. Αν δεν σ' αρέσει αυτή, μπορείς να φέρεις τα χέρια να τα ενώσεις. Κάνεις αυτή. Ενωμένα χέρια, βγάζεις στήθος και δείχνεις. Πώς την έδειξες αυτή? Τώρα το μόνο που δεν έχουμε κάνει είναι side chest και back double biceps. Side chest, πάλι το πόδι ίδιο με το τρικέφαλο. Η λεκάνη προς τα εκεί, το στήθος προς τα εδώ. Και με το που δείξουμε το στήθος, ή εδώ ή εδώ. Νικότερα θες να δείξεις πάει σε ώμο και πίσω ώμο. Βάζεις κοιλιά γιατί γυρνάς πάνω μέρος προς τα εκεί, το κάτω μέρος προς τα εκεί. Δείχνεις στήθος. Παπ. Κάτι γίνεται. Ωραία. Μην ξεχάσεις να σπάσεις το subscribe. Μην το ξεχάσεις. Δεν σου έχω φέρει εδώ πέρα PR Fitness. Θες εδώ κρέας. Εδώ. Κρέας. Okay. Οπότε λοιπόν πάμε να συνεχίσουμε. Πηγαίνουμε να φάμε 2 κιλά μπέργκερ, 1 κιλό μπέργκερ ο καθένας. Σήμερα θα μάθεις τι έχει να πει cheat meal the vegetarian, bro. Γιατί πολλοί μου λένε, μα μου αυτός τρώει πιο πολύ. Κανείς δεν τρώει πιο πολύ. Μερικές. Πρέπει να το καταλάβετε. Και έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την απίστευτη προπόνηση και εννοείται από τις συμβουλές που μου έδωσε ο Παναγιώτης, φτάσαμε στα μπαμπάτσικα τα οποία μας περίμεναν με αναμένη φωτιά για να βάλουν επάνω αυτά τα λαχταριστά μπιφτέκια που βλέπετε τώρα στην οθόνη. Πραγματικά σας μιλάω ακραία μυρωδιά. Και εννοείται μας έβγαλαν για ζέσταμα κλαμπ γύρω χοιρινό και κλαμπ γύρω κοτόπουλο, που το δοκιμάσαμε παιδιά και ήταν πραγματικά απίστευτο. Κρέμα. Και πάρετε το πίσω, φέρετε το στήσω στη θερμοκρασία. Έτσι θα δοκιμάσω. Φίλε, Θεσσαλονίκη είμαστε εδώ, τι νομίζεις? Και για το κάθε μπέργκερ έχουμε φρυγανισμένο ψωμάκι με τσένταρ, μαρούλι εννοείται, πίκλες, 2 μπιφτέκια από 350 γραμμάρια το καθένα, ντοματούλα, εννοείται καραμελωμένα κρεμμύδια στην αποκορύφωση, μπέικον. Το κλείσαμε και αυτό είναι έτοιμο δικό μου και άλλο ένα για τον Ραφαήλ. Ο σκοπός σου είναι να φαγωθεί πρώτα το μπέργκερ. Έχουμε πάρει 2 από τα μεγαλύτερα μπιφτέκια της πόλης που υπάρχουν να το πάρει στο μπαμπάτσικο. Είναι 1 κιλό όλο αυτό το μπέργκερ και 1 κιλό αυτό το μπέργκερ. Και μας έχουν φέρει για ζέσταμα. Τι ζέσταμα βασικά, για σκότωμα είμαστε. Κλαμπ γύρω χοιρινό, κλαμπ γύρω κοτόπουλο. Και νομίζω ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Το οποίο μας το φέραν για ζέσταμα, αλλά εμείς θα το φάμε για σβήσιμο. Ισχύει. Ισχύ. Για να μπερδέψουμε λίγο τα μάτια μας. Η time. Άντε καλά. Ήταν time, ρε. Μα κάνω. Ωραίο μπιφτέκι, πολύ καλό. Σε μια εβδομάδα το επόμενο βίντεο. I cannot really been addicted to you. All of my attention I've been giving to you. Από όλα αυτά, γιατί σε βλέπω έχεις ρέψει. Πρέπει να βάλουμε κιλά. Το χάνω δεν υπάρχει, μπρο. Τι λέει, δεν υπάρχει χάνω κιλά. Θεωρητικά χάνω. Μαρά. Τα 2 κιλά είστε τώρα, πόσο είστε? Εγώ είμαι 91 περίπου. Α, είσαι 91. Μπορείς να κάνεις... Μαλάκα, πού πήγε το μπέργκερ σου, το τελείωσες? Μαλάκα, έχω μείνει πίσω. Απόλαυσε το. Πόδο φίλε, έχω γίνει. Το επόμενο challenge πρέπει να είναι ποιος θα λερωθεί λιγότερο. Να σου πω σήμερα. Είσαι πολύ.
πολύ καλό. Κατανόστο. Αυτή είναι η σκέψη κανονική ταχύτητα του πρώτου. Για άλλο στο σπίτι που αν δεν έτρωγε, δεν έτρωγε γρήγορα. Δεν έτρωγε καθόλου. Φίλε, ήμασταν 5 άτομα στο σπίτι. Και εγώ καθόμουν με πλάτη στη τηλεόραση. Καήλα. Και γυρνούσα το κεφάλι μου να κοιτάξω τη τηλεόραση. Γυρνούσα μπροστά και δεν υπήρχε τίποτα. Οπότε μπούκονα, μπούκονα, γυρνούσα και κούτσα δύο πλάνα. Κατάπνα και ξαναγυρνούσα. Κακό συνήθειο. Τελείωσε. Εγώ εδώ έχω ακόμα μισό κιλό φαγητό. Αποδείχθηκα μικρός. Κόρσε το λαιμό. Κόρσε το λαιμό. Εγώ μόνο μπιφτέκι κρατάω. Το ψωμί έχει τελειώσει. Κόρσε το μαρολί στο δόντι. Εντάξει, πέρα από μπιφτέκι έτσι. Ναι, μ' άρεσε πολύ. Ακραίο. Με πίεσε, αλλά μ' άρεσε. Πατάτες είναι πολύ ωραίες. Αν δεν πάθω τίποτα, σημαίνει ότι ακόμα είμαι νέος. Να καλά θα σε μάκα. Μπάνιο πρέπει να κάνω για να πληθώ από αυτά εδώ πέρα. Έτσι τα κανονική χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί. Θέλω να δοκιμάσω και τέτοιο. Πάει πολύ ωραίο. Θέλω να δείξω πώς θα νιώθω. Τώρα δεν νιώθεις καθόλου πίεση. Ότι εντάξει, ψιλοέφανα. Ναι, είναι απίστευτο. Δεν πήγες κάνω το σάντο. Έχω να φάω γύρω από γύρω. Δεν είναι καλό. Πετανώσουμε. Τι δαχτυλάκι βλέπω όλα. Βλέπετε αυτό. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Μας κάλεσαν εδώ τα παιδιά. Πώς ήταν? Μ' άρεσε πολύ. Βέβαια είχα λίγο απογοήτευση γιατί το τελείωσες πολύ γρήγορα. Και το είδα και λέω, μαλάκα τι έκανα τίπο. Ναι, σε σχέση με εκεί που ήμουν εγώ ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα σε σχέση με competitive fast eating που βρίσκεσαι. Σου λέω σε σχέση με αυτό που είχα στο διάλογο. Και με το που είδα την ευκαιρία και είδα ότι πρέπει τώρα, φράγκλαγκωσα. Με το που είδες λίγο ότι ολιγόρησα εκεί. Πόσο μου πήρε, 5 λεπτά μου πήρε. Πρέπει το challenge να είναι και πότε θα πληθούμε. Όπα, τελειώσω όλες τις χαρτοπετσέτες. Είμαι σίγουρος ότι κανείς άλλος δεν θα χρειαστεί. Είμαι παντού πορτοκαλί. δεν μπορώ να το δω εδώ εκεί. Αλλά είμαι. Είσαι ζαρδάκια, εγώ. Εσύ πώς είσαι καλύτερο. Εσύ νομίζω ναι. Είσαι χειρότερος. Ναι. Δεν είναι χειρότερος. Χειρότερος εσύ, ρε πλάκα. Χειρότερη να είναι κάθε σου ημέρα. Οπα. Εγώ θα κάνω έτσι quotes, λαϊκά, μαλακίες κτλ. Μάτι Παναγία, το βράδυ είναι μία ώρα σκηνάκι. Όντως θα παίξεις έτσι. Ναι, ναι. Εγώ μία ώρα μασάς την κοιλιά να χωνέψω. Να φύγουν όλα. Το μου φύγανε. Tomorrow is a new day. Λοιπόν, guys, μόλις τελειώσαμε και αυτή την υπέροχη εμπειρία με τον Παναγιώτη Ραφαήλ. Συγγνώμη που σε κατατρόπωσε το φαγητό. Υπέροχη εμπειρία, πραγματικά ήταν πολύ γρήγορος, δεν μπορούσα να ακολουθήσω, αλλά ολοκλήρωσα και εγώ. Μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe στο κανάλι του Παναγιώτη, θα σας έχω τα πάντα κάτω στην περιγραφή και το Instagram και το YouTube και το TikTok πριν από πρώτο το TikTok. Και εννοείται μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe σε μένα. Και καμπάνα για να μην χάνετε τα βίντεο. Πάμε 50k. Φλάγια πολλά, θα τα πούμε. Bye. 50k.